Καλησπέρα σας, ελπίζω να με ακούτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Χριστογιώργο για την πολύ τιμητική για μένα πρόσκληση να βρίσκομαι σήμερα κοντά σας. Το βασικό θέμα που έχω να διαπραγματευτώ σήμερα είναι το ζήτημα της οστεοπόρωσης που, όπως ξέρετε, ορίζεται σαν μια σκελετική διαταραχή που βεβαίως χαρακτηρίζεται από ελαττωμένη οστική αντοχή. Και ακριβώς με τον τρόπο αυτό εκθέτει ένα άτομο σε αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων. Είναι πολύ σημαντικό, νομίζω, να θυμόμαστε ότι πρόκειται για μια χρόνια νόσο και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία αφού θα συζητήσουμε τη θεραπεία και ασφαλώς θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η διάκρισή της, η τυπική της διάκριση είναι πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής και βεβαίως αυτό θα πρέπει να το θυμόμαστε ως κλινικοί γιατροί διότι, όπως ξέρετε, οι πρωτοπαθείς με τη δευτεροπαθή έχουν διαφορετική παθοφυσιολογία και βεβαίως απλώς είναι κοινή η τελική έκβαση, η κλινική έκβαση που αφορά στον καταγματικό κίνδυνο. Επομένως, έχει ιδιαίτερη σημασία και στο υπόλοιπο της παρουσίασής μου σήμερα θα αναφερθώ στη μετεμινοπαυσιακή οστεοπόρωση. Έχει ιδιαίτερη σημασία όταν έχουμε τον ασθενή μας απέναντί μας να καταφέρουμε άμεσα να τον κατηγοριοποιήσουμε, να τον κατατάξουμε σε μία από αυτές τις κατηγορίες και βεβαίως στη συνέχεια να δούμε την θεραπεία που χρειάζεται να λάβει, η οποία αφού είπαμε ότι πρόκειται για μια χρόνια νόσο, θα πρέπει να την πάρει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τώρα, οι σύγχρονες απόψεις όσον αφορά στην θεραπεία της οστεοπόρωσης περιλαμβάνουν αυτές τις δύο έννοιες, με τις οποίες είμαι βέβαιος ότι οι κλινικοί γιατροί είναι ήδη αρκετά καλά ενημερωμένοι και έχουν κατανοήσει κάπως το περιεχόμενό τους σε βάθος. Θα ήθελα λιγάκι να θυμίσω ότι βεβαίως χρησιμοποιούνται εδώ οι λέξεις goal και target, τις οποίες βρίσκεται στη διεθνή βιβλιογραφία. Μεταφράζοντας τη λέξη goal ως σκοπό της θεραπείας, είναι σαφές ότι εδώ αναφερόμαστε σαν σκοπός της θεραπείας στην αποφυγή του οστεοπορωτικού κατάγματος, το οποίο, όπως ξέρετε, προκαλεί επιδείνωση της ποιότητας ζωής, έχει αυξημένη νοσηρότητα, έχει αυξημένη θνησιμότητα, σχετίζεται με αυξημένο οικονομικό κόστος και για τον ασθενή και για τα συστήματα υγείας. Τώρα, αυτό που όλοι γνωρίζουμε είναι ότι στην κλινική πράξη ο γιατρός κάθε φορά χρειάζεται να ξέρει πόσο κοντά ή πόσο μακριά βρίσκεται από την επίτευξη αυτού του στόχου. Διότι το γεγονός του κατάγματος είναι ένα τελεσίδικο γεγονός. Και επομένως, έως ότου συμβεί, και ενώ εμείς ελπίζουμε ότι δεν πρόκειται να συμβεί, θα πρέπει να παρακολουθούμε σωστά τον ασθενή μας, να αξιολογούμε τη φαρμακευτική θεραπεία και βεβαίως, εάν τη θεωρούμε επιτυχημένη, θα πρέπει να τη συνεχίζουμε, αν τη θεωρούμε αποτυχημένη, θα πρέπει να την αλλάζουμε. Και ασφαλώς, θα πρέπει να προσδιορίζουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα αν αυτή η αγωγή θα πρέπει να συνεχίζεται ή πρέπει να διακόπτεται ή πρέπει να την αλλάζουμε. Επομένως, παρά το γεγονός ότι ο σκοπός, το goal, είναι η αποφυγή του οστεοπορωτικού κατάγματος, υπάρχει ανάγκη να έχουμε αυτούς τους επιμέρους στόχους, οι οποίοι εδώ δηλώνονται με τη λέξη targets. Οι επιμέρους λοιπόν στόχοι στην κλινική πράξη είναι παράμετροι οι οποίες πρέπει να είναι μετρήσιμες και πρέπει να συσχετίζονται με τον καταγματικό κίνδυνο. Και όπως ξέρετε πολύ καλά, ως τέτοιες παράμετροι μπορούν να θεωρηθούν η οστική πυκνότητα, οι βιοχημικοί δείκτες και ο καταγματικός κίνδυνος, όπως προκύπτει από διάφορα εργαλεία και αλγορίθμους όπως είναι το FRAX, όπου βεβαίως, όπως γνωρίζετε, το FRAX μπορεί να πραγματοποιηθεί για ασθενείς που δεν έχουν λάβει ήδη θεραπεία. Επομένως, το FRAX δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά την έναρξη της θεραπείας για να συνεχίσουμε να εκτιμούμε τον καταγματικό κίνδυνο. Οι επιμέρους στόχοι, αυτά τα targets που λέγαμε προηγουμένως, έχουν ιδιαίτερη σημασία, γιατί με βάση αυτούς αποφασίζουμε αν θα πρέπει να θεωρήσουμε επιτυχημένη ή αποτυχημένη τη θεραπεία μας και βεβαίως για πόσο χρονικό διάστημα θα πρέπει να συνεχιστεί και αν πρέπει να διακοπεί και πότε. Και ο όρος διαδοχική θεραπεία που πρότεινα για τη σημερινή παρουσίαση, Παύλο μου και αγαπητοί φίλοι, έχει να κάνει ακριβώς με το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση αυτής της μακροχρόνιας νόσου είναι αυτονόητο ότι
κανένα από τα φαρμακευτικά σκευάσματα που έχουμε μέχρι στιγμή στη διάθεσή μας δεν μπορεί να χορηγηθεί με βάση τις εργασίες, τα δεδομένα που έχει, συνεχόμενα για χρονικό διάστημα που να καλύπτει το προσδόκιμο επιβίωσης μιας μετεμηνοπαυσιακής γυναίκας. Δηλαδή, αν μια γυναίκα έχει μια μηνόπαυση στα 30, στα 50 της και ζήσει μέχρι τα 80, 83, 84, δεν είναι δυνατόν να την αντιμετωπίζουμε για όλο αυτό το χρονικό διάστημα με ένα φαρμακευτικό παράγοντα. Χρειάζεται λοιπόν εναλλαγή των θεραπείων. Χρειάζεται εναλλαγή των θεραπευτικών σκευασμάτων που χρησιμοποιούμε. Και ένα από τα κλασικά ερωτήματα που προκύπτουν όσον αφορά σε αυτούς τους επιμέρους στόχους είναι πόσο καλή είναι. Επομένως, μπορούμε να έχουμε στόχους οι οποίοι βρίσκονται στην καθημερινότητά μας στο πλευρό του κλινικού γιατρού με βάση τους οποίους θα αποφασίζει και όπως ξέρετε αυτοί οι επιμέρους στόχοι, αυτά τα επιμέρους targets αποτελούν ουσιαστικά ό,τι μπορεί να μετρήσει η οστική πυκνότητα η μέθοδος DEXA κυριολεκτικά και βεβαίως η DEXA όπως ξέρετε μπορεί να πραγματοποιηθεί στη σπονδυλική στήλη ή στο ισχύο και στα δύο βεβαίως. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθούν διάφορες παράμετροι οι οποίες μπορούν να προκύψουν από τη χρήση των μηχανημάτων DEXA όπως είναι για παράδειγμα το Trabecular Bone Score που τα τελευταία χρόνια φαίνεται να κερδίζει το έδαφος όσον αφορά στην πρόβλεψη του καταγματικού κινδύνου. Και βεβαίως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εκεί όπου επιτρέπει η τεχνολογία, εκεί εφόσον βρισκόμαστε σε πόλεις, σε κέντρα που υπάρχει δυνατότητα να γίνει, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους βιοχημικούς δείκτες. Μακάρι να μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλες τεχνικές που φαίνεται ότι αποδίδουν πολύ καλά τον καταγματικό κίνδυνο, όπως για παράδειγμα η ποσοτική αξονική τομογραφία, είτε είναι κεντρική είτε είναι περιφερική. Αλλά βεβαίως αυτά τα μηχανήματα, ας πούμε, στη χώρα μας υπάρχουν μόνο στην Αθήνα και στο ερευνητικό εργαστήριό μας, το ΚΑΤ. Ο κύριος Χρονόπουλος, που είναι διευθυντής του ερευνητικού εργαστηρίου, που έχει παρουσίαση στη συνέχεια, νομίζω θα κάνει μια σύντομη αναφορά και στις δυνατότητες του ερευνητικού. Και θα μπορούσε κανείς να χρησιμοποιήσει και άλλες παραμέτρους, αλλά το ζήτημα είναι, κάθε φορά για τον κλινικό γιατρό, τι έχει στη διάθεσή του. Επομένως, προσπαθώντας να αξιολογήσουμε πόσο καλή μέθοδος είναι η DEXA όσον αφορά στον καταγματικό κίνδυνο, μπορούμε να αναφερθούμε σε εκατοντάδες χιλιάδες εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Μία από αυτές, ίσως η πιο σημαντική και η πιο πρόσφατη, είναι αυτή που διάλεξα να σας δείξω σήμερα, η οποία πραγματοποιήθηκε από την Αμερικάνικη Εταιρεία Μεταβολικών Νοσημάτων των Οστών από αυτή την επιτροπή, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ πήρε όλες τις εργασίες που έχουν δημοσιευτεί όσον αφορά στα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της μετεμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης και αναφέρονται σε φαρμακευτικούς παράγοντες. Βλέπετε ποιοι είναι οι φαρμακευτικοί παράγοντες σε αυτούς τους πίνακες και έκαναν μια καινούρια ανάλυση του καταγματικού κινδύνου όπως αυτός προέκυπτε με βάση τις μετρήσεις από την DEXA και χρησιμοποιήθηκε για τα διάφορα scores η μέτρηση DEXA τόσο στη σπονδυλική στήλη όσο και στο ισχύο και από το ισχύο τόσο στον αυχένα του μυριαίου όσο και στο ολικό ισχύο. Βλέπετε εδώ ότι πρακτικά όλες οι εργασίες που γνωρίζουμε, που έχουν χρησιμοποιηθεί τα τελευταία χρόνια για να δώσουν την άδεια έγκρισης της χορήγησης αυτών των φαρμάκων σε όλο τον κόσμο για τη μετεμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση, επανααξιολογήθηκαν από αυτή την επιτροπή, από την Duxain και από όλους αυτούς τους συνεργάτες και αυτό το project, το FNAIH Bone Quality Project, θεωρούμε ότι είναι ό,τι πιο καινούριο για να μας εξηγήσει, για να μας δείξει πόσο σημαντική είναι η μέτρηση της οστικής πυκνότητας ως προς τον καταγματικό κίνδυνο. Και ο πίνακας αυτός είναι ο πίνακας που ουσιαστικά συνοψίζει τα αποτελέσματα. Ας τον δούμε λιγάκι για να αντιληφθούμε τη σημασία του. Όπου βλέπετε Delta Total Hip, BMD, προκύπτει η διαφορά στην οστική πυκνότητα του ολικού ισχύου. Άρα, αν ξεκινώ δίνοντας ένα οποιοδήποτε φάρμακο
Κάνω μια μέτρηση οριστικής πυκνότητας στο ολικό ισχύο. Περιμένω ένα χρόνο. Κάνω μια δεύτερη μέτρηση στο ίδιο σημείο, στο ίδιο μηχάνημα μετά από ένα χρόνο. Η διαφορά που προκύπτει, πώς συσχετίζεται με τον καταγματικό κίνδυνο. Βλέπουμε λοιπόν ότι αν με οποιοδήποτε φαρμακευτικό παράγοντα το ολικό ισχύο αυξάνεται κατά 2%, τότε ο καταγματικός κίνδυνος και για τα σπονδυλικά κατάγματα ελαττώνεται κατά 28%, για το κάταγμα του ισχύου κατά 16% και για τα μη σπονδυλικά κατάγματα κατά 10%. Αντίστοιχα βλέπετε για το ολικό ισχύο όταν αυξάνει η οστική πυκνότητα κατά 4% πόσο ελαττώνεται ο καταγματικός κίνδυνος για όλα τα κατάγματα. Και όταν θα δούμε στο δεύτερο κομμάτι τι γίνεται ως προς τον αυχένα του μυριαίου, παρατηρούμε περίπου τις ίδιες τιμές. Άρα, αύξηση κατά 2% της BMD στον αυχένα του μυριαίου, φαίνεται ότι πραγματικά προβλέπεται να ελαττώνει τον καταγματικό κίνδυνο και για τα σπονδυλικά και για τα μη σπονδυλικά και για τα κατάγματα του ισχύου. Παρατηρείτε ότι ως προς το ισχύο οι διαφορές που έχουν υπολογιστεί είναι μικρές. Άρα είναι της τάξης των 2%, 4%, 6%. Όσον αφορά στη σπονδυλική στήλη, lumbar spine BMD που βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης, η διαφορά του 2% αποδίδει πράγματι διαφορά ως προς τον καταγματικό κίνδυνο, αν και μικρότερη λίγο, αλλά για να υπολογιστούν μεγάλες διαφορές πρέπει η οστική πυκνότητα σπονδυλική στήλη να αυξάνει στο 8% ή να αυξάνει στο 14%. Επομένως, πρακτικά, οι συγγραφείς αυτού του άρθρου, αυτής της πολύ μεγάλης μεταρρυγκρέσιον ανάλυσης, των ήδη δημοσιευμένων δηλαδή μελετών που υπάρχουν, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ένα από τα καλύτερα targets που μπορεί να παρακολουθεί ο κλινικός γιατρός είναι η οστική πυκνότητα στο ισχύο. Είτε πρόκειται για τον αυχένα του μυριαίου, είτε πρόκειται για το ολικό ισχύο. Και οι αυξήσεις στην οστική πυκνότητα στο ολικό ισχύο και στον αυχένα του μυριαίου είναι πράγματι δηλωτικές ελάττωσης του κινδύνου κατάγματος και ως προς τα σπονδυλικά και ως προς τα μη σπονδυλικά και ως προς τα κατάγματα του ισχύου. Αντίθετα, όταν παρακολουθούμε διαφορές στην οστική πυκνότητα της σπονδυλικής στήλης, οι αλλαγές αυτές δεν έχουν τόση συσχέτιση με τα μη σπονδυλικά κατάγματα ή τα κατάγματα του ισχύου. Έχουν κυρίως συσχέτιση με τα σπονδυλικά κατάγματα. Επομένως, εάν έχουμε στη διάθεσή μας διαδοχικές μετρήσεις σε έναν ασθενή και αυτές είναι για το ισχύο, οι αυξήσεις της οστικής πυκνότητας μπορούν να μας προειδοποιήσουν, να μας δώσουν μια βοήθεια να προβλέψουμε την ελάττωση του κινδύνου κατάγματος και για τα σπονδυλικά και για τα μη σπονδυλικά και για τα κατάγματα του ισχύου. Αντίθετα, εξετάζοντας μόνο την οστική πυκνότητα στη σπονδυλική στήλη, παίρνουμε πολύ αξιόπιστες πληροφορίες, κυρίως για τον καταγματικό κίνδυνο στη σπονδυλική στήλη. Το επόμενο target, που βεβαίως ανάλογα με το που ασκεί κανείς την ιατρική, ενδεχομένως όπως λέγαμε, μπορεί να χρησιμοποιήσει, είναι οι βιοχημικοί δείκτες. Και εδώ είναι ακόμα το ίδιο project, να το πούμε έτσι, που σκέφτηκαν η Αμερικάνικη Εταιρεία Μεταβολισμού των Οστών να κάνει ως προς την οστική πυκνότητα με την DEXA, μεταφερμένο πια στους βιοχημικούς δείκτες. Άρα, όλες οι εργασίες που έχουν δημοσιευτεί για όλους τους φαρμακευτικούς παράγοντες όσον αφορά στους βιοχημικούς δείκτες, επανεξετάστηκαν και προσπάθησε να γίνει συσχέτιση αυτή η Επιτροπή ανάμεσα στο τι γίνεται ως προς τους βιοχημικούς δείκτες και το τι γίνεται ως προς τον καταγματικό κίνδυνο. Εδώ είναι τα ιδιαίτερα για τα σπονδυλικά, για τα μη σπονδυλικά και για τα κατάγματα του ισχύου στοιχεία που έχουν προκύψει. Βλέπετε ότι οι βασικοί βιοχημικοί δείκτες οι οποίοι εδώ έχουν εξεταστεί και αυτό νομίζω έχει μεγάλη σημασία να το θυμόμαστε είναι η οστική αλκαλική φωσφατάση όσον αφορά την οστική παραγωγή, τα P1NP όσον αφορά στην οστική παραγωγή και τα CTX όσον αφορά στην οστική απορρόφηση. Και όλοι αυτοί οι δείκτες
είναι δείκτες στο αίμα. Επομένως, οι παλιότερες πρακτικές να μετράμε τους βιοχημικούς δείκτες στα ούρα φαίνεται ότι πια δεν ισχύουν. Πρέπει να μετράμε με ακρίβεια, και αυτό έχει μεγάλη σημασία με το εργαστήριο, τους συγκεκριμένους δείκτες στο αίμα. Δυστυχώς, επίσης, όπως όλοι οι κλινικοί γιατροί γνωρίζετε, αυτοί οι δείκτες δεν μπορούν να συνταγογραφηθούν, που θα πει ότι, ακόμα και όταν είναι διαθέσιμοι σε κάποιο μεγάλο αστικό κέντρο, δυστυχώς θα πρέπει το κόστος τους να το επιβαρυνθεί ο ασθενής, αν θέλουμε να γίνουν. Τι βρήκε όμως αυτή η εργασία, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό κομμάτι που μας ενδιαφέρει. Βλέπετε στο αριστερό μέρος της διαφάνειας. Η εργασία προβλέπει ότι βλέπετε με κόκκινο τους ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν αγωγή, βλέπετε με το μπλε τους ασθενείς που λαμβάνουν εικονικό φάρμακο. Όταν τα CTX ελαττώνονται, ας πούμε για παράδειγμα από το 20% στο 40%, τότε ο καταγματικός κίνδυνος ελαττώνεται επίσης από το 6 στο 3%. Και αντίστοιχα, όταν η αλκαλική φωσφατάση ανεβαίνει αντίστοιχα ή ελαττώνεται ανάλογα με το αν αυτό που δίνουμε είναι οστεοπαραγωγικό ή αντιοστεοκλαστικό φάρμακο, τότε αντίστοιχα και ο καταγματικός κίνδυνος στην πρώτη περίπτωση ελαττώνεται, στη δεύτερη περίπτωση επίσης ελαττώνεται. Είναι σαν να λέμε ότι το δεύτερο target, εφόσον έχουμε τη δυνατότητα να το πραγματοποιήσουμε και εφόσον ο ασθενής μας δέχεται να υποβληθεί στο κόστος του να κάνει την εξέταση, είναι οι βιοχημικοί δείκτες. Τώρα, όπως γνωρίζετε, τα φάρμακα με έγκριση για θεραπεία οστεοπόρωση στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτά που όλοι χρησιμοποιούμε αυτά τα χρόνια. Επομένως, από τα αντιοστεοκλαστικά φάρμακα είναι τα διφοσφονικά. Γνωρίζετε οι αλενδρονάτοι, οι ρισενδρονάτοι, οι υπανδρονάτοι που λαμβάνονται από το στόμα, το ζολενδρονικό οξύ που είναι εντοφλέβιο διφοσφονικό, τα ιστρογόνα τα οποία σε άλλες χώρες χρησιμοποιούνται ίσως περισσότερο, σε εμάς υπάρχουν οι ειδικές οδηγίες για το πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε, οι αναστολής, η εκλεκτική τροποποιητική των ιστρογόνων, η ραλοξιφένη, η βαζεντοξιφένη, οι οποίοι προσομοιάζουν με τα ιστρογόνα ως προς το ευεργετικό αποτέλεσμα για το οστούν, αλλά στην πραγματικότητα αντιπαρατίθενται όσον αφορά στη δράση στο μαστό και στο ενδομήτριο, επομένως είναι ασφαλή για τη χρήση τους όσον αφορά στις ανεπιθύμητες ενέργειες για το μαστό και για το ενδομήτριο, το τενόσουμα. Από τα οστεοπαραγωγικά φάρμακα, το μόνο που κυκλοφορεί μέχρι στιγμής στην Ευρώπη, στην Ελλάδα μάλλον, είναι η τεριπαρατίδη. Και όπως γνωρίζετε επίσης, έρχεται ένα φάρμακο αναφερόμενης διπλής δράσης, το οποίο αυξάνει την οστική παραγωγή και ταυτόχρονα ελαττώνει την οστική απορρόφηση, που είναι το ρωμοσόζουμαβ. Αυτός είναι ο αλγόριθμος θεραπείας για την οστεοπόρωση, όπως τον έχουμε επικυρωποιήσει το 2020. Θυμίζω ότι αυτός ο αλγόριθμος κατατέθηκε το 2017-18 και εγκρίθηκε από το ΚΕΣΥ και με βάση αυτόν συνταγογραφούμε σήμερα. Ήταν μια κοινή προσπάθεια που έκαναν και η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών, η ΕΜΟ, και το Ελληνικό Ίδρυμα Οστεοπόρωσης, το Έλλιος. Και βεβαίως αυτό έχει σαν paper δημοσιευτεί και στο Archives of Osteoporosis. Επομένως, μπορεί να βρει κανείς εύκολα και σε ελεύθερη μορφή και το αγγλικό μας κείμενο. Εδώ λοιπόν, πρακτικά, όπως ξέρετε, επιλέγει κανείς, δύναται να επιλέξει κανείς τη θεραπεία ανάλογα με το αν ο ασθενής που έχει απέναντί του λαμβάνει ήδη αγωγή ή όχι. Επομένως, όπως βλέπετε στο αριστερό μέρος της οθόνης, εάν ο ασθενής που έχουμε απέναντί μας δεν λαμβάνει ήδη αγωγή για οστεοπόρωση και η οστική του πυκνότητα είναι κάτω από μείον 2,5, άρα έχει οστεοπόρωση με βάση την DEXA, ή σπονδυλικό κάταγμα ή κάταγμα του ισχύου ή άνω από 2 κατάγματα, ή αν έχει οστεοπενία με φράξ άνω του 10% για μείζον οστεοπορωτικό κάταγμα, άνω του 2,5% για κάταγμα του ισχύου μέχρι τις ηλικίες των 75 ετών και άνω των 15 ετών, κίνδυνο άνω του 15% για μείζον οστεοπορωτικό κάταγμα και άνω του 5% για κάταγμα του ισχύου, τότε μπορούμε να τον ξεκινήσουμε θεραπεία και στο πρώτο βήμα της θεραπείας, όπως βλέπετε, υπάρχουν τα διφοσφονικά φάρμακα με προσοχή για τα περώς όσον αφορά στο γαστεντερικό ή τα ενδοφλέβια, υπάρχει το τενόσουμαβ και υπάρχουν τα SERMs, η ραλοξιφένη ή η βαζεντοξιφένη. Αυτό θεωρείται ως πρώτο βήμα. Ο καθένας, ο κάθε κλινικός γιατρός, μπορεί να επιλέξει
πώς θα ξεκινήσει. Και βεβαίως η έννοια της επιλογής εδώ έχει πάρα πολύ να κάνει, και ας μην το ξεχνάμε ποτέ, αγαπητοί μου συνάδελφοι, με την έννοια της εξατομίκευσης. Έχουμε μπροστά μας κάθε φορά διαφορετικούς ασθενείς. Ο καθένας έχει τα δικά του προσωπικά μοναδικά στοιχεία και δεν θα είχε κανένα νόημα να δίνουμε ένα αλγόριθμο ο οποίος τυφλά θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε όλους. Και γι' αυτό υπάρχει δυνατότητα και επιλογής και βημάτων. Βλέπετε στο αριστερό μέρος του αλγορίθμου ότι αν η οστική πυκνότητα είναι κάτω από μείον 3 ή και ταυτόχρονα ο ασθενής έχει και κατάγματα, τότε μπορεί να περάσει ο ασθενής από το πρώτο βήμα στο δεύτερο βήμα, και βλέπετε αριστερά τα φάρμακα που υπάρχουν, στα οποία από τα ήδη γνωστά που είδαμε και αναφέραμε στο πρώτο βήμα, μπορεί ο ασθενής να λάβει και τεριπαρατίδη, μπορεί να λάβει και ρωμοσόζουμο. Και βεβαίως, αν ο ασθενής μας είναι ήδη σε αγωγή, όπως βλέπετε στο δεξιό μέρος της οθόνης, ανάλογα με το αν λαμβάνει ήδη τεριπαρατίδη ρωμοσόζουμο ή λαμβάνει οποιοδήποτε άλλο φάρμακο, μπορούμε να προχωρήσουμε σε τρίτο και τέταρτο βήμα, ανάλογα με το αν εξελίσσεται καλά ή όχι η θεραπεία του, ούτως ώστε να καλύψουμε ακόμα καλύτερα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τον καταγματικό κίνδυνο. Ό,τι λοιπόν συζήτησα μέχρι τώρα είναι ακριβώς αυτή η έννοια της διαδοχικής θεραπείας. Σημαίνει ότι ξεκινώντας να παρακολουθούμε έναν ασθενή, στην προκειμένη περίπτωση μια γυναίκα με μεταμινοπαυσιακή οστεοπόρωση, ας πούμε για παράδειγμα στην ηλικία των 50 ή στην ηλικία των 55, έχουμε δικαίωμα, υποχρέωση και συνήθως ανάγκη να μεταβαίνουμε από τη μία θεραπεία στην άλλη. Τι στοιχεία υπάρχουν για αυτή τη μετάβαση? Αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση. Και όσοι από εσάς θέλουν να ψάξουν τη βιβλιογραφία, θα δείτε ότι τα στοιχεία που υπάρχουν δεν είναι πάρα πολλά. Τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας λένε σαφώς ότι εάν θέλει κανείς να ξεκινήσει ένα αντιοστεοκλαστικό φάρμακο και στη συνέχεια, όπως βλέπετε σε αυτές τις διαφάνειες, να περάσει σε ένα οστεοπαραγωγικό, όσο πιο ισχυρό είναι το αντιοστεοκλαστικό φάρμακο, στη συγκεκριμένη περίπτωση τον denosumab, τόσο ίσως μικρότερο θα είναι άμεσα το ευεργετικό αποτέλεσμα στην DEXA, αν περάσει σε αμυγός οστεοπαραγωγικό. Αντίστροφα, εάν ξεκινάει κανείς με ένα φάρμακο που είναι οστεοπαραγωγικό, άρα για παράδειγμα τεριπαρατίδη, εάν θέλει να συνεχίσει μετά τα 2 χρόνια που τελειώνει η χρονική διάρκεια χορήγησης τεριπαρατίδης, το επόμενο πράγμα θα είναι να πρέπει να συνεχίσει σαφέστατα με αντιοστεοκλαστικό φάρμακο. Και όσο πιο ισχυρό είναι το αντιοστεοκλαστικό που θα χρησιμοποιήσει, τόσο ενδεχομένως, όπως βλέπετε, θα είναι μεγαλύτερη και η αύξηση της οστικής πυκνότητας. Ως προς τα στοιχεία που υπάρχουν στη βιβλιογραφία, θα ήθελα για μια ακόμα φορά και δημοσίως να επενέσω τον αγαπητό φίλο τον Θανάση τον Αναστασιλάκη και τους υπόλοιπους φίλους μας για αυτή την εξαιρετική δουλειά, που νομίζω ότι μπορείτε να τη βρείτε εύκολα στο ίντερνετ και στην οποία τα παιδιά ούτε λίγο ούτε πολύ μάζεψαν όλες τις εργασίες που έχουν δημοσιευτεί και έκαναν μια εξαιρετική δουλειά για να μας πούν είτε για τη διαδοχική θεραπεία είτε για τη συγχορήγηση τι εργασίες έχουν δημοσιευτεί και τι αποτελέσματα υπάρχουν. Άρα μπορείτε να δείτε, ας πούμε, αριστερά μελέτες του Prince του 2005, όπου μελετήθηκε τεριπαρατίδη για 30 μήνες και στη συνέχεια βρέθηκαν τα τάδε αποτελέσματα. Και από εκεί και πέρα, ο τρόπος με τον οποίο συνέχισαν οι ασθενείς στις διάφορες ομάδες, ξεκινώντας παίρνοντας ένα φάρμακο και αλλάζοντας την πορεία φαρμακευτικό παράγοντα, πώς συνέχισε να εξελίσσεται η οστική τους πυκνότητα και στη σπονδυλική στήλη και στο ισχύο. Είναι ένα εξαιρετικό paper, δεν θέλω καθόλου να βιαστώ, να το κλείσω, να το υποτιμήσω, γιατί νομίζω ότι κάθε κλινικός γιατρός που θα το διαβάσει θα πάρει πολλά στοιχεία, πάρα πολλές πληροφορίες ως προς το τι και με ποιο τρόπο θα μπορούσε κανείς, ξεκινώντας για παράδειγμα από αλενδρονάτη και μεταβαίνοντας σε ζολενδρονικό, να πάρει, ας πούμε, αυξήσεις στην οστική πυκνότητα, αν θα μπορούσε και πώς, κτλ. Σας πάω γρήγορα
στο συμπέρασμά τους. Και το συμπέρασμά τους νομίζω με συνέπεια σε σχέση με αυτά που έχουμε πει και θεωρώ ότι η εξοικείωσή μας με τους συγκεκριμένους όρους είναι σημαντική. Τονίζουν ότι η μακροχρόνια θεραπεία της οστεοπόρωσης σημαίνει ότι πράγματι θα πρέπει να μεταβαίνουμε από το ένα φάρμακο στο άλλο. Και από αυτά που ήδη φαίνονται από τις διεργασίες, δηλαδή που έχουν ήδη δημοσιευτεί, μεγάλη προσοχή, με βάση ό,τι είναι δημοσιευμένο γίνεται η συζήτηση, το να ξεκινήσει κανείς ένα οστεοπαραγωγικό φάρμακο και να συνεχίσει με ένα αντιοστεοκλαστικό, φαίνεται ότι είναι ο ιδανικός τρόπος για ασθενείς οι οποίοι έχουν σοβαρή οστεοπόρωση και προηγουμένως δεν έχουν πάρει άλλα φάρμακα. Τώρα, η χρήση είτε οστεοαναβολικού είτε αντιοστεοκλαστικού φαρμάκου μετά από αντιοστεοκλαστικό οδηγεί σε αύξηση της οστικής πυκνότητας, αλλά μικρότερης σε σχέση με το αν γινόταν το αντίστροφο. Θα πρέπει να σκέφτεται κανείς ότι το ντενόσουμαμπ όταν δοθεί μετά από ένα οστεοαναβολικό ή μετά από ένα αντιοστεοκλαστικό φάρμακο μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη αύξηση στην οστική πυκνότητα και μεγαλύτερη ελάττωση στους βιοχημικούς δείκτες από ότι τα υπόλοιπα αντιοστεοκλαστικά, γιατί αυτά λένε οι εργασίες που είναι δημοσιευμένες ασφαλώς και τις συνοψίζει εδώ η ομάδα, και η συγχορήγηση τεριπαρατίδης και ντενόσουμαμπ, προσοχή, γιατί εδώ μιλάμε για δύο φάρμακα που χρειάζεται ειδική άδεια από τον ΕΟΦ για τη συγχορήγησή τους για να τα παίρνει ένας ασθενής ταυτόχρονα, μπορεί όμως σε ορισμένες περιπτώσεις όντως να προκαλέσει μεγαλύτερες αυξήσεις στην οστική πυκνότητα. Είμαι περίπου στο τέλος της παρουσίασης και παρά το γεγονός αυτό πολλά ερωτήματα παραμένουν. Είμαι βέβαιος. Παραμένουν τα ερωτήματα ως προς το με ποιο φάρμακο θα πρέπει να ξεκινάμε την αγωγή. Και βεβαίως, από ό,τι γνωρίζετε, αυτό σίγουρα εξαρτάται από την ηλικία, εξαρτάται από την οστική πυκνότητα, τον καταγματικό κίνδυνο, το προηγούμενο ιστορικό των παθήσεων, των καταγμάτων. Μερικές φορές εξαρτάται σημαντικότατα από την προτίμηση του ασθενούς, τη διαθεσιμότητα του ασθενούς, τα οικονομικά δεδομένα των συστημάτων υγείας και πολλά άλλα. Το επόμενο πράγμα είναι για πόσο χρονικό διάστημα συνεχίζουμε με το αρχικό φάρμακο. Και βεβαίως εδώ ξέρουμε ότι υπάρχουν εργασίες που λένε για πόσο καιρό μπορούμε evidence-based να δίνουμε φάρμακα με συγκεκριμένο σκοπό. Και βέβαια πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε για αυτούς τους ασθενείς μας ότι η συμμόρφωση και η επιμονή στη θεραπεία, όπως βεβαίως και οι ανεπιθύμητες ενέργειες που τυχόν συμβούν, αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη συνέχεια. Θα πρέπει να σκεφτόμαστε και υπάρχουν ακόμα ερωτήματα για το πώς αποφασίζουμε την αλλαγή της αγωγής. Και εκεί υπάρχουν άλλα δεδομένα ως προς τα κριτήρια επιτυχίας ή αποτυχίας. Και βεβαίως, με βάση και αυτά που είπαμε προηγουμένως, θα πρέπει να έχουμε μια ιδέα για το πώς όταν αλλάξουμε ένα φάρμακο θα πρέπει να δώσουμε ένα άλλο που κατά προτίμηση καλό είναι να έχει ήδη δοκιμαστεί και να ξέρουμε από τη βιβλιογραφία ότι και στο συγκεκριμένο ασθενή που θα τον διαλέξουμε οπωσδήποτε θα ωφελήσει. Και ως προς για τη συνολική διάρκεια της αγωγής, γιατί και εκεί υπάρχει μεγάλη συζήτηση που μπορεί να γίνει, αν θα πρέπει να συνεχίσουμε φαρμακευτική αγωγή σε υπέργυρους, σε ανθρώπους ας πούμε, που έχουν πάρει για πολλά χρόνια ένα φάρμακο και δεν μπορούν να το αλλάξουν για κάποιο λόγο για να πάρουν κάτι άλλο, όπου και εκεί επίσης υπάρχουν σοβαροί προβληματισμοί. Λέγαμε με τον αγαπητό Παύλο, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να κουβεντιάσουμε λιγάκι σε σχέση και με περιστατικά. Και έτσι σαν υπόθεση εργασίας, λυπάμαι πάρα πολύ δυστυχώς που δεν είμαι εκεί, γιατί θα ήθελα να αφιερώσουμε πολύ χρόνο με συζήτηση μέσα στην αίθουσα, αλλά για παράδειγμα, αντί να σας κουράζω, αντί να τα δούμε και τα τρία αυτά τα περιστατικά, ας σκεφτούμε με βάση αυτά που λέχθηκαν ένα. Το πρώτο, μια γυναίκα 52 χρονών που μας έρχεται στο ιατρείο ή στο νοσοκομείο λέγοντας ότι είχε μηνόπαυση στα 48. Το ατομικό της αναμνηστικό είναι ελεύθερο, δεν έχει κατάγματα, δεν έχει προβλήματα παράγοντες φραξ. Κάναμε εργαστηριακό έλεγχο και είναι εντάξει και βλέπουμε ότι η οστική της πυκνότητα είναι στο μείον 2,6 σπονδυλική στήλη και μείον 1,6 στο ολικό ισχύο. Πρέπει να πάρει αγωγή. Με βάση αυτά που λέγαμε, αφού υπάρχει τουλάχιστον πυκνομετρικά, άρα με την DEXA, οστεοπόρωση, ναι, πρέπει να πάρει αγωγή.
τι αγωγή θα πάρει στα 52 της. Ο καταγματικός της κίνδυνος είναι περισσότερος για σπονδυλικά ή για μη σπονδυλικά κατάγματα ή για κατάγματα του ισχύου. Για κατάγματα του ισχύου στην ηλικία των 52 έχουμε πολλές φορές αυτό να συμβαίνει σε ασθενείς με μεταμινοπαυσιακή οστεοπόρωση. Όχι. Άρα σκεφτόμαστε φάρμακα που να μπορούν να καλύψουν και σπονδυλικά και μη σπονδυλικά κατάγματα. Το ερώτημα είναι για πόσο χρονικό διάστημα. Άρα πόσο συχνά, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο ή μια φορά κάθε δύο χρόνια, να κάνουμε μια καινούργια μέτρηση ουστικής πυκνότητας, να βλέπουμε τα κριτήρια που έχει. Μπορούμε να κάνουμε βιοχημικούς δείκτες, να βλέπουμε και την ανταπόκριση στους βιοχημικούς δείκτες. Και από εκεί και πέρα να επιλέγουμε με ποιο τρόπο θα σταματήσουμε την αγωγή και πώς, αφού θα σταματήσουμε την αγωγή, θα συνεχίσουμε να την παρακολουθούμε, να μην τη χάσουμε, ούτως ώστε εάν ο καταγματικός της κίνδυνος μετά από το σταμάτημα της αγωγής επανέλθει, να μπορούμε ανά πάσα στιγμή να παρέμβουμε έγκαιρα και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις να μην υποστεί κανένα οστεοπορωτικό κάταγμα. Αυτά λοιπόν από μένα, με αυτά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω.